Με βρήκαν, με ξεσκέπασαν. Πόσο άθλιο τα χνάρια μου ανακάλυψε. Αποδείξει, αν έχει, συμφορά μου. Η Ελισάβετ, αν μάθει πω γινίκαν συνεννοήσει ανάμεσα σε μέ και στη Μαρία. Πόσο ένοχο μπροστά τη θα είμαι, θέ μου. Τι δόλερε και τι απίστε που δείχνουν η συμβουλή μου και η άτυχη προσπάθεια στο φόθρον χέρι των πύργων να την πάρω. Θα πει πω την κορόγεψα σκληρά, την πρόοδοσα στη μισητή εκτράτη. Δεν θα το συγχωρήσει αυτό ποτέ τη. Όλα θα τη φανούν προσχεδιασμένα. Και αυτή η πικρή τροπή τη ομιλία, οι κανχασμοί και ο θρίαμβο τη εχθρά τη, ω και το χέρι του φωνιά που μπήκε τύχη φρικτή αναπάντεχη στη μέση. Τρομερό. Εγώ θα πει πω το χαοπλίση. Πουθανά σωτηρία. Μπα! Ποιο είναι? Είστε εσεί, κοντελέστερ. Είστε μόνο. Τι ζητάτε εδώ μέσα, Μόρτιμερ. Μακριά! Σα βρήκαν τα ίχνη. Φυλαχτείτε. Δρόμο! Και τα σα. Ξέρουν πω μυστική συγκέντρωση έχει γίνει στο Όπερσπιν. Τι με γεννιάζει. Πω εκεί ήταν και ο φωνιά. Είναι αυτό το δουλειά δική σα. Αφθάδη. Πώ τολμάτε στο φρικτό σα να με μπερδεύετε έγκλημα. Σε οι ίδιοι τι βρωμερέ σα πράξει προστατεύστε. Το ακούστε με μόνο. Χρεμιστείτε! Σαν δαίμονα κακό, γιατί ακολουθάτε τα βήματά μου. Δρόμο! Δρόμο. Δεν σα ξέρω! Δεν έχω εγώ κουβέντε με φωνιά. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ήρθα μόνο να σα πω πω και οι δικέ σα προδοθήκαν οι ενεργοί. <Χις> Στου φόντρεχια ή τον πύργο πήγε ο θησαυροφύλακα αμέσω έπειτα από την απόπειρα. Αυστηρία έγινε έρευνα μέσα και στο δωμάτιο τη ρίγη σα και βρήκαν <Χις> ένα γραμματικό τη προ σας Αρχινισμένο. Την αθλία. Μέσα εκεί σα εξορκίζει το λόγο σα να μείνετε πιστό. <Χις> Του γάμου την υπόσχεση ανανεώνει. Λέει και για την εικόνα τη. <Χρις> Τώρα Λελτάρα... το γράμμα το χιομπέρλι. Είμαι χαμένο. Αδράχτε τη στιγμή. Προλάβετε τον. Σωθείτε κόντε. Συ, σώστε και εκείνοι. Την ενοχή σα αρνηθείτε. Βρείτε δικαιολογίε. Το κίνδυνο αποτρέψτε. Τίποτα πια εγώ δεν μπορώ να κάνω. Σκορπίσανε οι συντρόφοι. Διαλυθήκαν. Φεύγω για τη σκοτία. Καινούριου φίλου να μαζέψω. Τώρα κόντε είναι η σειρά σα. Κάμετε ό,τι μπορεί να καταφέρει το κύριο σα και η τόλμη. Θα Φε... το κάνω. Φυλακέ! Συλλάβετε το. Είναι ένοχο σε σχάτης προδοσία. Φυλάχτε τον καλά. Μια συχαμένη έχει ανακαλυφθεί συνωμοσία. Στη ρίγησα θα τα αναφέρω ο ίδιο. Α! Α, τι με! Αλλά τάξιζα. Ποιο μου είπε να εμπιστευτώ σε αυτό το τυποτένιο. Στο δικό μου πατάει κορμί. Γεφύρι του μου του κάνει το χαμό μου. Γλίτωσε. Δεν θα ανοίξω εγώ το στόμα. Στον όλο μου εσένα δεν θα πάρω. Σύντροφο δε σε θέλω ούτε στον άδη. Μόνο αγαθό του φαύλου είναι η ζωή. Τι θέλει, κλάβε ή τη θερανία. Λεύτερο είμαι, δεν σε λογαριάζω. Άρτε αυτό το μαχαίρι, είναι οπλισμένο. Και ελεύθερη θα ανοίξει τη στιγμή, ετούτη η καρδιά μου. Θα λυθεί μου η γλώσσα. Ανώθεμα σε εσά, του Θεού προδότε και τη αληθινή βασίλισσά σα, που αρνιέστε την επίγεια Μαρία καθώ και την ουράνια, που σε τούτη τη βασίλισσα την Όθα. Ακούτε τη βλαστήμια, κάστε τόνε. Αγαπημένη, αφού να σε γλιτώσω δεν μπόρεσα, έναν τρίκιο θα σου δώσω τουλάχιστον παράδειγμα. Μαρία, ο Αγία, εσύ δεόσουνα για μένα. Πάρε με τώρα στην αιώνια ζωή μαζί σου. Το μαχαίρι, πάρτε το μαχαίρι, θα <σκουταθεί> σκοτωθεί. <σκουταθεί> παίξει εκεί και να μου παίξει ο προδότης μια τέτοια κοροϊδία στις αγαπητικιάς του να με σύρει το θρίαμβο. Με ένα τέτοιο τρόπο, Μπέρλι, καμιά δεν απατήθηκε γυναίκα. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω με ποια δύναμη, πώς, με τι είδου μάγια τα κατάφερε τόσο την ξυπνάδα να γυαλάσει τη βασίλισσάς μου. Πεθαίνω από τροπή. Πώς θα γελούσε με την αδυναμία μου. Νόμιζα ότι θα τα πίνω να αυτήν. Κι αντί γι' αυτό, κορόιδο έγινα εγώ σε εκείνη. Βλέπεις πόσο ήταν σοφή λοιπόν η συμβουλή μου. Ήταν σοφή. Κι είναι βαριά η ποινή μου που παράκουσα. Πώς να δυσπιστούσα σε αυτόν, Μπέρλι. Πώς να φοβόμουν παγίδα μέσα στους όρκους της πιο πίστης αγάπης. Και σε πρόδεινα αυτό την ίδια ώρα, σε αυτή την ψευτορίγη θα το αίμα τη θα το πληρώσει. Έχει γραφτεί η απόφαση. Για πέστε. Είναι έτοιμη, καθώς το έχεις προστάξει. Θα πεθάνει. Να πέφτει θα τη δει και απέ αυτός θα πέσει. Απ' την καρδιά μου τον ξέγραψα. Η αγάπη έχει πετάξει και εκδίκηση όλη ως πέρα τη γιομίζει. Όσο ψηλά ήταν, τόσο ντροπερό και χαμηλό το πέσιμό του να είναι. Μνημείο της αυστηρότητά μου ας γίνει. Σαν που ήταν της αδυναμίας μου δείγμα. Στον πύργο να τον πάνε. Τον αφήνω σε όλη την αυστηρότητα του νόμου. Κοντά σου θα σειρθεί δικαιολογίε. Πού θα τι βρει! Δεν είναι το έγκλημά του φω φανερό. Το γράμμα τη το δείχνει. Ναι, μα είσαι μαλακιά, γεμάτη πραότη. Η δυνατή του εμφάνιση, η θωριά του. Δεν θέλω να τον δω. Ποτέ. Ποτέ μου πια. Προστάξτε όταν έρθει να τον διώξουν. Αυτό το έχω προστάξει. Ο Λόρδο Λέστερ. Ο απέσιο. Δεν τον δέχομαι. Δεν θέλω. Πέστε του πως δεν θέλω να τον δω. Τέτοιο ένα πράγμα δεν τολμώ στον λάρδο να πω. Μα κι αν το πω δεν θα πιστέψει. Τόσο ψηλά τον έβαλα που τρέμουν πιότερο αυτόν οι δούλοι μου από μένα. Του απαγορεύει πες του να σημώσει η βασίλισσα. Μπέρλι, κι όμως Μπέρλι, αν γινόταν να δικαιολογηθεί, ποιος ξέρει. Πέστε, δεν θα μπορούσε να είναι μια παγίδα που μου στήσε η Μαρία να με χωρίσει από τον πιο πιστό μου φίλο. Αν το γράμμα το έγραψε απλώς και μόνο για να χύσει φαρμακερή υποψία με στην καρδιά μου και αυτόν, αυτόν που τον μισεί να τον κρεμίσει στη συφορά. Βασίλισσα, μα σκέψου. Θέλω να δω ο αντιάνθρωπος ποιος είναι που μου κλείνει τη θύρα της κυράς. Α, τον αφθάδη. Ε, εμένα μη δεχτεί. Αφού μπορεί ένα μπέρλι και τη βλέπει, μπορώ κι εγώ. Είναι τόλμη αυτό, Μιλόρδε, να ισορμάται εδώ μέσα δίχω άδεια. Είναι αφάδια να παίρνετε το λόγο εδώ μέσα, Λόρδε, εσεί. Άδεια, τι λέτε. Με στο παλάτι αυτό κανένα δεν είναι που ή άδεια ή απαγόρευση να παίρνει από το στόμα του Ολέστερ. Από το ίδιο το στόμα θέλω τη Βασίλισσά μου. Να φύγετε από μπρο μου, τι ποτένια. Αυτά τα λόγια τα σκληρά δεν είναι τη καλή μου Ελισάβετ. Είναι λόγια του οχτρού μου Λόρδου. Εγώ στην Ελισάβετ αποτείνομαι. Ακροάση έχεις δώσει σ' αυτόν. Κι εγώ απαιτώ για μένα το ίδιο. Μιλήστε, άτιμε. Κάντε πιο μεγάλο το έγκλημά σα με την αρνησή σα. Αυτόν τον οχληρό προστάξτε πρώτα να φύγει. Ό,τι θα πω με την κυρά μου δεν χρειάζεται μάρτυρε. Μιλάω, δεν πηγαίνετε. Να μείνετε. Το θέλω. Ανάμεσα σε εμά τι θέλει ο τρίτο. Έχω να κάνω με τη λατρεμένη βασίλισσά μου. Τα ιερά προνόμια διεκδικώ τι θέσει μου. Και ο Λόρδο επιμένω να φύγει. Σα ταιριάζει το αγέροχο ύφο. Βέβαια μου ταιριάζει. Γιατί είμαι ο ευτυχισμένο που τον έχει προτιμήσει η ευνοία σου. Αυτό με βάζει πιο ψηλά και από αυτόν και από τον καθένα. Α φύγει και δυο στιγμέ μου αρκούν μαζί σου να συνεννοηθώ. Μάται, ελπίδε. Δεν με τυλίγουν τα πανούργα λόγια. Τα λόγια αυτού του φλίαρου σε τυλίξαν. Εγώ όμω θα μιλήσω στην καρδιά σου. Αυτή η ίσα είναι που πρώτη σε καταδικάζει. Λόρδε Μπέρλι, δείχτε του το γράμμα. Να το. Α, είναι τη Stuart το γράψιμο. Διαβάστε. Τα φαινόμενα είναι εναντιά μου. Μα ελπίζω πω η κρίση δεν θα έχει τα φαινόμενα για βάση. Μπορείτε να αρνηθείτε πω τη δώσατε ελπίδα σωτηρίας. Αν ήμουν φταίχτη, εύκολο θα μου ήταν να αρνηθώ μια τη μαρτυρία αλλά είναι καθαρή η συνείδησή μου. Ομολογώ πως γράφει την αλήθεια. Αθλιέ. Λοιπόν... από το ίδιο το στόμα η καταδίκη βγαίνει. Έξω! Στον πύργο! Προδότη! Όχι, δεν είμαι εγώ προδότης. Το σφάλμα μου είναι πως το διάβημά μου το κράτησα κρυφό από σε. Ο σκοπός μου ήταν η τίμιος. Ήταν την εχτρά μας να ξεσκεπάσω. Να συντρίψω. Αστεία πρόφαση. Oh. Πώς πιστεύετε μιλόρδε Ξέρω πως έχω παίξει τολμηρό παιχνίδι Και τέτοια πράξη μόνο ο Κόντε στο παλάτι αυτό θα αποτολμούσε Πόσο μισό τη Στιουαρτ το ξέρει ο κόσμος Το αξίωμα που κρατώ και η εμπιστοσύνη της βασίλισσας Κάθε αμφιβολία ως προς τα αισθήματά μου Απομακρύνουν Αν το πράγμα ήταν καλό γιατί να μην το πείτε Μιλόρδε Συνηθάτε τον έργων σας να γίνεστε η καμπάνα πριν ενεργήσετε. Είναι η μέθοδός σας. Εγώ πρώτα ενεργώ και ύστερα λέω. Λέτε τώρα γιατί είστε αναγκασμένος. Και εσεί καυτιέστε πω έκαματε έργο πολύ σπουδαίο. ...πως τη βασίλισσά μα γλιτώσατε και βγάλατε τη μάσκα τη προδοσία. Τα ξέρετε όλα. Τόσο δεν ξεγελάει το κοφτερό σα βλέμμα. Δύστυχε καυχισιάρι. Αυτή την ώρα μόλι την ανιχνεύτρασα στην τέχνη, ίστιου έρθαν λεύτερη, αν εγώ δεν τον πόντιζα. Εσεί. Εγώ, μιλόρδε. Το Μόρτιμερ ρίγησε εμπιστεύτη, του άνοιξε την ψυχή τη σε σημείο, μια φωνική εντολή να του αναθέσει για τη Μαρία, μια κι αρνήθη ο θείο πρόταση τέτοια, μαϊδία. Δεν είναι αλήθεια. Πώ τα μάθατε. Δεν είναι αλήθεια. Πώ. Λοιπόν, μιλόρδε, πού ήταν τα χίλια σα τα μάτια και δεν είδαν πω σα γελούσε ο Μόρτιμερ, πω ήταν όργανο των γκυζών και λυσσασμένο Καθολικό, δημιούργημα τη Στιούαρτ, φανατισμένο ζηλωτή. Πού ήρθε εδώ να την γλιτώσει, να δολοφονήσει τη Βασίλισσα. Ο Μόρτιμερ. Αυτό. Αυτό είναι θα... για συνεννόηση μου, για στήλη η Μαρία. Κι έτσι έμαθα ποιο ήταν. Τώρα δά μου φανέρωσε μονάχο πω είχαν σκοπό να την αρπάξουν από το κελί τη σήμερα. Προστάζω να τον πιάσουν κι ω είδε το ναυάγιο των έργων του, πω του πέσε πια η μάσκα, αυτοκτονεί με στην απόγνωσή του. Ο Μόρτιμερ. Ο απάτη. Πότε τώρα που σας άφησα γίνηκαν αυτά όλα. Προσωπικός με θλίβει που ένα τέλος έλαβε τέτοιο. Αν ζούσε η μαρτυριά του τέλεια άσπυλο θα με έδειχνε και κάθε κατηγορία θα μου παίρνε το βάρος. Για τούτο τον παράδοκα στα χέρια της δικαιοσύνης. Την αθωότητά μου η πιο αυστηρή θα τη βεβαίωνε κρίση. Είπατε πως σκοτώθηκε. Πώς. Ο ίδιος ή εσείς. Α μιλήσει η φρουρά που είχα κράξει να τον πιάσει. Αξιωματικό τη φρουρά. Ελάτε εδώ. Εκθέστε στη μεγαλειότητά τη το θάνατο του Μόρτιμερ. Φρουρούσα στον προθάλαμο. Τότε ανοίγει ο Λόρδο τη θύρα βιαστικά και με προστάζει τον υπότη ω προδότη να συλλάβω. Τότε τον βλέπουμε όλοι να τον πιάνει λύσα. Μανία! Να βγάζει το μαχαίρι με φρικτέ για τη ρίγη σαυλαστήμιε και πριν κανεί προφτάσει να τον πιάσει, να το χώνει στο στήθο. Καλά, καλά, καλά. Μπορείτε να πηγαίνετε, σα. Σα έχει ακούσει η Βασίλισσα. Ο Φρίκη. Φρίκη. Ποιο σε γλίτωσε, λοιπόν. Ο Λόρδο Μπέρλι. Τον κίνδυνο που σέζωνε, τον είδε. Αυτό τον απομάκρυνε από σένα. Φύλακα αγγελος σου ήταν ο Λέστερ. Ο θάνατο του Μόρτιμερ, μιλόρδε. Ήταν για σας επίκαιρος. Δεν ξέρω τι να πω. Και σας πιστεύω και όχι. Ένοχος σκέφτομαι είστε και δεν είστε. Ο, ο αυτή, αυτή που είναι όλων των κακών η αιτία. Να εκτελεστεί. Για τη θανάτωσή της ψηφίζω ο ίδιος τώρα. Είχα προτείνει η απόφαση αν εκτέλεστη να μένει, ώσπου να σηκωθεί ξανά ένα χέρι για αυτήν. Αυτό έχει γίνει. Και επιμένω να εκτελέσει η απόφαση κι αμέσω. Εσεί, μια τέτοια γνώμη. Όση αντιπάθεια για το έσχατο κι αν νιώθω μέτρο, βλέπω, πιστεύω πια, πω τη βασίλισσά μα η ευτυχία τη θυσία να αυτή ζητάει. Γι' αυτό η διαταγή προτείνω αμέσω να γίνει τη εκτέλεση. Αφού είναι τόσο πιστή και σοβαρή του Λόρδου η προαίρεση, σε αυτόν τη καταδίκηση εκτέλεση να ανατεθεί προτείνω. Σε μένα. Σε εσά. Για να ξεφορτωθείτε την υποψία που ακόμα σα βαραίνει, αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο. Στα αποκεφάλισμα εκείνη που λένε πω έχετε αγαπήσει, ο ίδιο τώρα να επιβλέψετε. Η πρόταση του Λόρδου είναι πολύ σωστή. Κι έτσι να γίνει. Από μια τόσο θλιβερή εντολή που σε ένα μπέρλι πιο καλά ταιριάζει παρά σε μένα, η θέση μου υψηλή να μ' απαλλάξει θα ήταν σωστό. Ένα άνθρωπο που στέκει τόσο κοντά στη ρηγισά του, πράγμα λυπητερό δεν θα έπρεπε να κάνει. Μα για να ευχαριστήσω την κυρά μου και απόδειξη του ζήλου μου να δώσω, αφήνω το προνόμιο τη σειρά μου και αναλαβαίνω το σκληρό αυτό χρέο. Μαζί με εσά και ο Μπέρλι θα αναλάβει. Φροντίστε αμέσω το έγγραφο να γίνει. Τι είναι αυτή! Τι χλαλό είναι αυτή που ανασταθώνει, Μιλόρδε Κιάντ, την πόλη. Τι συμβαίνει. Είναι ο λαό που ζώνει το παλάτι και να σε δει, Βασίλισσα, επιμένει. Και τι ζητά ο λαό μου. Φήμε τρέχουν στη Λόντρα τρομερέ. Πω κινδυνεύει η ζωή σου. Πω γυρίζουν δολοφόνη για σένα εδώ σταλμένοι από τον Πάπα. Πω οι καθολικοί συνωμοτήσαν τη φυλακή να σπάσουνε. Να αρπάξουν τη Στούαρτ να την καθίσουνε στο θρόνο. Όχλο τα πιστεύει και φρενιάζει. Μόνο τη Στούαρτ αν πέσει το κεφάλι σήμερα θα ησυχάσει. Πώ με διάζουν. Να υπογραφεί η απόφαση επιμένουν. Αλλιώ δεν εννοούν να υποχωρήσουν. Ντάβισον, τι μου φέρνετε. Όπω έχει, Βασίλισσα, προστάξει. Τι είναι, Το έγγραφο μεγαλειοτάτη. Ω Ο, ο Θεό. Φωνή λαού, φωνή Θεού. Ακούσε τι. Ποιο ξέρει αν όλο του λαού μου αλήθεια η φωνή στα αυτιά μου φτάνει. Πόσο φοβάμαι, Λόρδι μου, αν του πλήθου τον πόθο ακούσω τώρα. Μήπω μια άλλη φωνή ακουστεί που ετούτη δεν θα μοιάζει. Μήπω ακόμη οι ίδιοι αυτοί που τώρα με πιέζουν και με σπρώχνουν στην πράξη με κατακρίνουν όταν θα έχει γίνει. Σε πράξη βιαστική σου οθούν, κυρά μου. Μην κλονιστεί και δείξε σταθερότη. Ή μήπω τέλειωσε. Είναι αλήθεια. Βλέπω χαρτί φρικτό στα χέρια αυτά. Α μην έρθει τώρα μπροστά στα μάτια τη κυρία μου. Ευγενικέ μου, Τάλμποτ, μα αναγκάζουν. Εσύ άρχι, ποιο μπορεί να σε αναγκάσει. Πε να σοπάσουν οι άγριε οι φωνέ που τολμούν την κυρίαρχη θέλησή σου να βιάσουν και την κρίση σου να ορίσουν. Τρέλα τυφλή κινεί το λαό και ο φόβο και η ίδια ερεθισμένη, ταραγμένη, δεν μπορεί να δικάσει τέτοια ώρα. Είσαι άνθρωπο. Για εκτέλεση μονάχα πρόκειται. Η δίκη από καιρό έχει γίνει. Ο λαό πια δεν κρατιέται. Δυναμώνει η γλαλοή. Βλέπετε, Τάλμποτ, βλέπετε πώ με πιέζουν. Μικρή να αναβολή ζητάω, μονάχα. Αυτή η υπογραφή θα κρίνει τη ζωή σου την ευτυχία και τη γαλήνη. Χρόνια το σκέφτηκε. Και αφήνει να σε σύρει μαζί τη η στιγμή στη θύαλα μέσα. Ανάβαλε για λίγο να συνέρθει. Μια ώρα πιο ησυχότερη καρτέρη. Ανάβαλε, καρτέρη, δίσταζε, ώσπου να ανάψει το βασίλειο, ώσπου στο τέλο τη φωνική χτυπιά η εχτρά να δώσει. Τρει φορέ ένα θεό έχει φυλάξει, σήμερα η μαχαιριά από δίπλα σου ήρθε. Προκαλεί το θεό να ελπίζει κι άλλο θάμα. Ο θεό που έχει το θάμα κάμι να σε φυλάξει τέσσερε φορέ, που σήμερα το αδύναμο το χέρι δυνάμωσε του γέρο εμέ να νικήσει έναν τρελό, αξίζει εμπιστοσύνη. Δεν θέλω τη φωνή της δικαιοσύνης να υψώσω. Δεν είναι η ώρα. Δεν μπορείς με στη φουρτούνα αυτή να την ακούσεις. Άκουσε τούτο μόνο. Τρέμεις τώρα τη ζωντανή Μαρία. Δεν έχεις φόβο από τη ζωντανή. Την πεθαμένη, την καρατομημένη τρέμε. Αυτή θα σηκωθεί από τον τάφο τη. Σαν πνεύμα εκδίκηση, δαιμόνιο τη διχόνοια, θα τριγυρνά με στο βασιλιό σου και τι καρδιέ του λαού σου θα σου κλέψει. Τώρα που τη φοβάται τη μισή, σάν δε θα υπάρχει, θα την εκδικήσει. Σα θα την κλαίει ο λαό, γι' αυτόν δε θα είναι τη του η εχθρά, όπω είναι τώρα. Θα είναι των βασιλιάδων του ταγκόνι και το θύμα του μίσου και τη ζήλια. Δε θα αργήσει να δει την αλλαγή. Η αματηρή μόλι θα γίνει πράξη, έβγα στην πόλη. Δείξου στο λαό σου, που σέζονε αλλάζοντα ω τώρα, κι άλλο λαό θα δει μια άλλη Αγγλία. Γιατί κοντά σου δεν θα στέκει η θεία δικαιοσύνη που καρδιέ κλαβώνει. Ο φόβο, συνοδό τη τυραννία, πριν από σε όλο φρίκι θα βαδίζει. Κι ομπρό σου θα ερημώνονται όλοι οι δρόμοι. Το ακρότατο έχει πράξει. Αφού θα έχει πέσει η ιερό κεφάλι, ποιο είναι ασφαλισμένο. Σήμερα τη ζωή μου έχετε σώσει από μαχαίρι δολοφόνου. Αχ, Τάλμποτ, γιατί να μην τα αφήσετε στο δρόμο του. Έτσι οι αντιγνωμίες θα είχαν τελειώσει και αγνή, λευκή, μακριά από αμφιβολίες στον ήσυχό μου τάφο θα κοιτώ Με κούρασε η ζωή και η εξουσία. Από τις δυο βασίλισσες αν είναι ανάγκη η μια να πέσει για να ζήσει η άλλη, κι είναι ανάγκη αυτό το βλέπω. Δεν γίνεται να φύγω εγώ. Επιστρέφω τα κυριαρχικά δικαιώματά του στο λαό και ας κρίνει εκείνος. Ας διαλέξει. Μάρτισμο μου ο Κύριος πως για του λαού μου έζησα το καλό κι όχι για μένα. Πιο ευτυχισμένες ανελπίζει μέρες από τη Στουαρτ αυτή Ευχαρίστω το θρόνο αυτό να αφήνω. Δεν έχω εγώ πλαστή για κυβερνήτρα. Στον κυβερνήτη χρειάζεται σκληρότη. Και με η καρδιά μου είναι απαλή. Για χρόνια κυβέρνησα τη χώρα ευτυχισμένα. Γιατί δεν είχα τίποτα να κάνω παρά να δίνω σ' όλους ευτυχία. Τώρα βαρύ βασιλικό ήρθε χρέο πρώτη φορά. Και η δύναμή μου σβήνει. Για το Θεό. Όταν τέτοια λόγια ακούω από το στόμα της βασίλισσάς μου, που σένα ένα βασιλιά δε στέκουν, θα ήμουν του χρέους και της πατρίδας μου προδότης, αν εξακολουθούσα να σωπαίνω. Λες προτιμάς το λαό σου από τη ζωή σου. Δείξ' το. Μην παίρνεις η ίδια τη γαλήνη και αφήνεις το βασίλειο στις φουρτούνες. Σκέψου την εκκλησία. Σαν έρθει Στούαρτ και η θα έρθει μαζί της. Το θέλεις. Θέλεις πίσω η εξουσία του καλόγερου να έρθει. Δεν είναι καιρός για σπλαχνικές τρυφεροσύνες. Υψίστο το χρέος η ευτυχία του έθνους. Αν τη ζωή σου έχει γλιτώσει ο Τάλμποτ, εγώ θέλω να σώσω την Αγγλία. Και αυτό είναι πιο πολύ. Ας μ' αφήσουν μόνοι. Παρηγοριά και συμβουλή από ανθρώπου. Στο ζήτημα αυτό να βρω δεν μπορώ. Στον πιο υψηλό κριτή θα το αναφέρω. Κατά τη φώτισή του θα ενεργήσω. Πηγαίνετε. Ντάβινσον, εσείς μείνετε εδώ έξω. Τι σκλάβος όποιος για το λαό δουλεύει. Πόσο έχω κουραστεί να κολακεύω το είδωλο αυτό που απ' της ψυχής τα βάθη το περιφρονώ. Ανάγκη να τιμώ την κοινή γνώμη, να κυνηγάω τον έπαινο του πλήθους, να ευχαριστώ έναν όχλο που του αρέσουν οι αγύρτες. Αν ήμουν τυραννική, όπω ήταν η Σπανιόλα Μαρία στο θρόνο εδώ, η προκατοχό μου, βασιλικό αίμα θα έχει να χωρί καμιά κατάκριση. Όμω η ίδια διάλεξα αυτή τη δίκαια πολιτεία. Η ανάγκη η παντοδύναμη, που δεν η τηλεύθερη βουλή των βασιλιάδων, μου είχε επιβάλει αυτή την αρετή. Από χτρού κυκλωμένη, στη ρηγμά στο θρόνο αυτών που δεν μου αναγνωρίζουν, απ' του λαού δεν έχω την αγάπη. Μολάκερο έναν κόσμο πολεμάω μια αδύναμη γυναίκα. Με μεγάλες πρέπει αρετές του δίκιου μου τη γύμνια να κρύβω. Το λεκέ της γεννησής μου που μου κόλλησε ο ίδιος μου ο πατέρας. Μάταια τον κρύβω. Τον εχθρόν τον μίσο τον ξεσκεπάζει. Και μου στείνει αντικρύπαντο την όμου σκιάχτρο αυτή. Τη Στουαρτ. Αυτή είναι η λάμνια της ζωής μου. Πνεύμα τυρανικό που η μοίρα μου έχει στείλει όπου φυτέψω μια χαρά, μια ελπίδα. Τη κόλαση στο φίδι βρίσκω εμπρό μου. Κάθε δυστυχία που θα με βρει, την Ελέν Μαρία Στουαρτ. δόλια! Πιο γερά είναι τα αρματά μου. Για θάνατο βαρούν και πας για πάντα. Για σέι μενόθα, κακομοίρα. Ναι, είμαι. Είμαι όσο εσύ ζει και βρίσκεσαι στον κόσμο. Μόλι σε σβήσω, σβήνεται και η αμφιβολία τη γέννησή μου. Σα δεν θα έχει ο Άγγλο για να διαλέξει, θα είμαι γεννημένη σε νόμιμο βασιλικό κρεβάτι. Ντάμινσον, που είναι οι άλλοι Πήγα να ησυχάσουν το λαό. Στη στιγμή η φουρτούνα έπεσε μόλι είδανε τον Τάλμποτ. Νάτο! το φώναξαν όλοι. Τούτο έσωσε τη βασίλισσά μα. Είναι ο πιο ντόμπρο άντρα τη Αγγλία. Με λόγια μαλακά μίλησε εκείνο. Έκαμε παρατήρηση στον κόσμο για την παραφορά του με μια τέτοια πιστικότητα που όλοι μαλακώσαν και διαλυθήκαν με ησυχία. Πλήθο άστατο που στον κάθε αγέρα στρίβει. Αλλή του που στηρίζεται σε τέτοιο καλάμι. Άρκη, μπορείτε σε όρο πάτε. Και τούτο το χαρτί πάρτε το πίσω. Στα χέρια σας τα αφήνω. Μα τι βλέπω ρε μου. Το όνομά σου. Υπόγραψες. Αποφάσισες. Χρωστούσα να υπογράψω και το έκανα. Ένα έγγραφο τίποτα ακόμα δεν αποφασίζει. Ένα όνομα το θάνατο δεν φέρνει. Το όνομα το δικό σου, Ρίγισά μου, σε ένα έγγραφο πω τούτο αποφασίζει το παν. Μόλι δώσω το έγγραφο, είναι εκείνη πεθαμένη. Ναι. Υπόθεση μεγάλη και σπουδαία βάζει ο Θεός στα δυνατά σας χέρια. Λίγησά μου, μη φεύγεις. Όχι, πριν μου φανερώσεις τη θέλησή σου. Δίνεις το χαρτί αυτό σε μέ για να το στείλω και ευθύς να εκτελεστεί. Στη φρόνησή σας... Όχι στη φρόνησή μου, Θεός φυλάξει. Η πακοή είναι η μόνη φρόνησή μου. Πες καθαρά τι θέλεις. Τι να γίνει αυτή η θανατική σου διαταγή. Το όνομά τη το λέει. Θέλεις αμέσως να εκτελεστεί. Δεν λέω αυτό. Και τρέμω να το σκεφτώ. Λοιπόν, να τη φυλάξω προστάζεις. Η πευθύνη σα είναι όλε οι συνέπειε ει βάρο σα. Εμένα, ο Θεέ μου, μίλησε ρίγησα, τι θέλει. Θέλω να μην ακούσω πια κουβέντα για την καταραμένη αυτή η ιστορία. Να ησυχάσω από και για πάντα. Αυτό μια λέξη σου στοιχίζει. Πε, τι πρέπει αυτό το έγγραφο να γίνει. Το είπα! Και μη με βασανίζετε άλλο. Ζητώ επίκεια. Πολύ καιρό δεν είναι που κατέχω τη θέση αυτή. Δεν ξέρω των ρηγάδων και των αυλών τη γλώσσα. Πάρ το χαρτί αυτό. Πάρ το πίσω. Γίνεται φλόγα και μου καίει τα χέρια. Μη διαλέξει εμένα σε δουλέψω σε αυτήν την τρομερή ιστορία. Να κάμετε τι θέσει σα στο χρέο. Η Λόρδε Μπέρλι τι καλά, πάνω στην ώρα. Εσεί μου είχατε δώσει αυτή τη θέση. Γλιτώστε με από αυτήν. Είχα αναλάβει χωρί να ξέρω τι ευθύνε που έχει. Στείλτε με στην παλιά μου αφάνεια πίσω. Δεν κάνω γιατί θέσε. Σα είχε η ρίγη σε φωνάξει. Θυμωμένη μ' άφησε. Συμβουλέψτε με, βοηθήστε με. Η απόφαση είναι εδώ, είναι υπογραμμένη. Υπογραμμένη? Δώστε τη. Δεν έχω δικαίωμα να το κάνω. Πώ? Οφείλω ή δεν οφείλω να τη δώσω να εκτελεστεί. Τι πρέπει, θέ μου, δεν ξέρω. Είστε χαμένο σαν αργοπορείτε. Είμαι χαμένο σαν παραβιαστό. Ακόμα δεν μου είπε καθαρά τι θέλει. Δώστε την προ. Να είστε στα καλά Λόρδε, με καταστρέφετε, σταθείτε. «Ο Μέλβιλ, είστε εσεί. Σα ξαναβλέπω. Ναι, Κέννιντι. Ανταμώνουμε και πάλι. Μετά από τόσα χρόνια. Χρόνια οδύνη. Γεμάτη οδύνη αντάμωση εδώ μέσα. Έρχεστε, Θεέ μου. Για στερνή φορά να ακούσω το έχει για τη ρηγισά μα. Ναι, τώρα πια. Τη μέρα τη θανή τη. Αφήνουν του δικού τη να τη δούνε. Που τόσο του στερήθηκε. Ω Μέλβιλ, Μέλβιλ. Ήταν γραφτό μα τη χαραυγή να δούμε αυτή τη μέρα. Όσο θα ζω, θα κλαίω. Δεν θα φεδρύνει χαμόγελο ποτέ το πρόσωπό μου. Ποτέ πια δεν θα βγάλω αυτά τα μαύρα. Αιώνιο θα έχω πένθο. Σήμερα όμω θα δείξω ψυχραιμία. Μετριάστε τη λύπη σα κι εσεί. Κι αν όλοι οι άλλοι σε θρύνο απαρηγόρητο ηχτούνε, παράδειγμα εγκαρτέρη τη γενναία, α τη δώσουμε εμεί. Α τη γινούμε το στήριγμα στο δρόμο του θανάτου. Γελιέστε, Μέλβιλ, αν νομίζετε ότι τη δικιά μα βοήθεια περιμένει για να αντικρίσει ψύχρεμα το χάρο. Το θάρρο μα το δίνει εκείνη η ίδια. Ω, oh, μη φοβάστε, και η Μαρία Στούαρτ σαν ρίγησα θα πέσει και η ηρωίδα. Το θλιβερό πώ δέχτηκε μαντάτο. Ήταν απροετοίμαστη όπω μου είπαν. Ναι, όλο διόλου. Αλλιώτικες τρομάρες κρατούσαν την κυρά. Απ' το λυτρωτή τη κι όχι από το θάνατο έτρεμε η Μαρία. Πρόσμενε λυτρωμό. Μα είχε τάξει ο Μόρτιμερ να μα αρπάξει δόθε τη νύχτα αυτή, κι ανάμεσα στο φόβο και στην ελπίδα, δισταγμού γεμάτη, αν έπρεπε τη ζωή και την τιμή τη στον απόκο των νέων να περίμενε η Βασίλισσα να φέξει. Τότε έγινε ένα σούσορο στον πύργο. Κρότο πολλών σφυριών στα αυτιά μα φτάνει. Οι λυτρωτέ μα είπαμε. Η ελπίδα χαράζει. Η δυνατή η ορμή ξυπνάει η αυθόρμητη τη ζωή. Η θύρα ανοίγει. Και μπαίνει ο Πόλετ με την είδηση ότι η μαραγκοί κάτω το ικρίο μα στείνουν. Ω φοβερή αλλαγή. Πώ η Μαρία τη δέχτηκε. Δελιούνται λίγο λίγο οι δεσμοί τη ζωή με μια αμέσω. Το πέρασμα από το πρόσκαιρο στο αιώνιο πρέπει να γίνει. Και έδωσε ο Θεός εκείνη τη στιγμή στη μας τη δύναμη... με απόφαση να διώξει την ελπίδα της γης και να αγκαλιάσει τον ουρανό με πίστη. Ο Χρήτρο Μάρα δεν τρόπιασε τη λέδη μου κι ούτε ένα παράπονο. Και τη είπαν την αισχρή προδοσία του Λόρδου Λέστερ... τη θλιβερή τύχη του Τίμιου Μόρτιμερ που για εκείνη θυσιάστηκε... όταν είδε τον πόνο το βαθύ του γέρου υπότι... Ιππότη... Πού είχαν τη σταρνή του την ελπίδα εξαιτία τη, τότε πια κυλήσαν τα δάκρυά τη. Δεν ήταν πηγή του η τύχη τη. Ο ξένο ήταν πόνο. Μπορώ να πάω κοντά τη. Πού είναι τώρα. Όσο ήταν νύχτα, ακόμα προσευχόταν. Έγραψε τη διαθήκη τη μονάχη και επιστολέ για του καλού τη φίλου. Τώρα την αναπάβει λίγο ύπνο, ο τελευταίο. Ποιο είναι κοντά τη, Οι βάγε τη και ο Μπόργκουιν, ο γιατρό τη. Τι νέα, κυρία, ξύπνησε, νηλεύει. Δύθηκε κιόλα. Σα ζητάει. Πηγαίνω. Μην έρχεστε μαζί μου. Απότομα έτσι να μην σα δει. Θα την προετοιμάσω. Ο Μέλβιλ, ο παλιό μα οικονόμο. Ναι, εγώ είμαι. Αυτό το σπίτι πια οικονόμο δεν θέλει. Μέλβιλ, έρχεστα από τη Λόντρα. Ακούσατε ίσω για τον σύζυγό μου τον Κέρλ. Θα τον αφήσουν λεύτερο, όπω μου είπαν μόλι. Μόλις η ρίγη πεθάνει. Α, ο τυποτένιο, ο άτιμο προδότη. Είναι ο φωνιά τη ακριβή μα Την έφαγε όπω λένε η μαρτυριά του. Σωστά. Καταραμένη να νοσμε στην κόλαση ψυχή του. Ψέματα είπε. Μιλέδη Κέρλ. Σκεφτείτε αυτό που λέτε. Τουρκίζομαι στο δικαστήριο. Α έρθει να του το πω κατάμουτρα στον ίδιον. Όλο τον κόσμο θέλω να το γεμίσω με αυτό. Πεθαίνει αθώα. Ο Θεό να δώσει. Μέτβιλ, Πουρκκόιν. Τιμάστε ένα ποτήρι με κρασί για τη Λέβη. Γρήγορα όμω. Μη δεν είναι καλά. Δύναμη νιώθει μέσα τη. Τη γελάει ο ηρωισμό τη. ανάγκη από τροφή λέει πω δεν έχει. Αλλά σκληρό αγώνα την προσμένει. Και να το καυχηθούν, Δεν πρέπει ο χτρίτη πω χλώμιασε από το φόβο του θανάτου η τη. Αν δεν ανθέξει η φύση, θέλει να πάω. Σε λίγο θα έρθει η ίδια. Κοιτάζεται ένα γύρο με απορία, σαν να ρωτάει η ματιά σα τι γυρεύει στον τόπο του θανάτου η πολυτέλεια. Σερ, όσο ζούσαμε, είχαμε στερήσει. Τα πλούτη έρχονται πίσω με το χάρο. Να φύγουμε, μα είπε. Θέλει μόνο για τελευταία φορά να κουβεντιάσει με το Θεό. Ω Θεέ μου. Τι είναι. Τι είδαν Θεέ μου τα μάτια μου. Ισυχάστε. Τι συμβαίνει. Τι είναι. Καθώ με το ποτήρι απάνω ερχόμουν από τη μεγάλη σκάλα που στο κάτω δωμάτιο φέρνει. Ανοίγει η πόρτα και είδα, Τι είδε. είδα μέσα. Τι κυρά μου, θάρρο. Μαυροντημένη γύρω ήταν η τύχη. Ένα μεγάλο ικρίωμα σκεπασμένο με μαύρο ρούχο ένα προσκέφαλο και δίπλα ένα πελέκι που αλαμποκόπα. Η σάλα ήταν γεμάτη ανθρώπους που στριμώχνονταν τριγύρω στο ικρίωμα και το θύμα καρτερούσαν με ματό χαρομάτι. Ας λεήσει τη λέδι μας ο Θεός. Έρχεται πάψτε.